Είναι ένα νομοσχέδιο που περιέχει μια σειρά από ρυθμίσεις που διευκολύνουν την υλοποίηση του βασικού άμεσου οικονομικού ρόλου του κράτους ως χρηματοδότη των ομίλων μέσα από τις κρατικές αγορές εμπορευμάτων και έργων στις σύγχρονες συνθήκες. Οι νέες ρυθμίσεις ευθυγραμμίζουν το πλαίσιο των συμβάσεων με τους γενικούς σχεδιασμούς της αστικής τάξης και τις προτεραιότητες που έχει. Στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση από πλευράς του μεγάλου κεφαλαίου του επεκτατικού πακέτου της ερχόμενης περίοδου. Και είναι αρκετά τα δις. Ακολουθεί, διορθώνει και ολοκληρώνει το πλαίσιο που κατέθεσε το 2016 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις αντίστοιχες αλλαγές όλα τα προηγούμενα χρόνια, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά τη στρατηγική σύμπλευση των δύο κομμάτων. Με άλοθη ότι συρρυκνώνεται δυσλειτουργίες, εμπόδια και καθυστερήσεις που υπάρχουν, προωθείται σε βάρος του ελεκτικού έργου του δημοσίου, της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών που ιδιωτικοποιείται το αντικείμενό τους, σε βάρος συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί έχετε ένα στόχο. Τη γρήγορη πρόσβαση των επιχειρηματικών ομίλων στα έργα και τη γρήγορη κερδοφορία τους. Δηλαδή, ισοπεδώνεται ό,τι δυσχέρεναν την ανεμπόδιστη δράση του μεγάλου κεφαλαίου. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Με τις χθεσινοβραδινές τροπολογίες, απαράδεκτος ο τρόπος, αναστέλλεται έως τις 31 του Οκτώβρη του 2021 την εκτέλεση κατεδαφίσεων για κάθε είδους κατασκευές σε παραλίες, σε γυαλό, όχθες κλπ, δίνοντας το χρόνο να έρθετε να τα νομιμοποιήσετε σε όφελος κυρίως των μεγαλοξενοδόχων και βεβαίως σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και του περιβάλλοντος. Ντροπή, και το μεθοδεύσατε έτσι, αν και το είχατε έτοιμο. Δεν μας είπατε λέξη μέχρι το βράδυ που υπήρχε η Επιτροπή. Γιατί, για να μην έχει λόγο, ούτε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής με την έκθεσή της. Όχι μόνο δεν προστατεύεται το περιβάλλον, αλλά το βιάζεται καθημερινά, όπως και τις περιοχές Natura, με το άρθρο 219 που δίκαια έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Φτάνετε στο σημείο ο ανάδοχος επιχειρηματίας που αναλαμβάνει το έργο να επιλέγει τον ιδιώτη ελεκτή του έργου του. Δεν υπάρχει βεβαίως διαφάνεια, αλλά και υπάρχει και σημαντική δαπάνη αμοιβής του ιδιώτη ελεκτή που προστίθεται και αυτό στον προϋπολογισμό του έργου. Την ίδια στιγμή δημόσιες υπηρεσίες μαραζώνουν σε απραξία, απαξιώνονται και συρρυκνώνονται. Προβάλλεται την ηλεκτρονικοποίηση των συμβάσεων μεγάλων και μικρών. Ωστόσο, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα στη διαδικασία επιλογής και υλοποίησης των συμβάσεων, ούτε το πρόβλημα της διαφθοράς, γιατί είναι στην ουσία έκφραση ενός συστήματος συμβάσεων που λειτουργεί με κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται. Δεν υπάρχει ουδέτερο κράτος για να εξοικονομηθούν οι πόροι του. Το κράτος είναι ταξικό, χρηματοδοτεί το μεγάλο κεφάλαιο. Το μόνο που θα αλλάξει η ηλεκτρονική συμβασιοποίηση είναι η κατανομή της χρηματοδότησης, η συγκέντρωση έργων και προμηθειών σε μεγάλες επιχειρήσεις που θα έχουν προνομιακή μεταχείριση. Το νομοσχέδιο, λοιπόν, προβλέπει εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των διαδικασιών επίβλεψης των έργων, αξιοποιώντας το τεχνικό επιμελητήριο ως κεντρικό θεσμικό φορέα, όσο και εισάγοντας μητρώα ιδιωτών που θα αναλάβουν τις σχετικές διαδικασίες. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του κράτους.
ιδιωτικοποίηση και της επίβλεψης είναι η φυσική εξέλιξη των αλλαγών όλων των προηγουμένων ετών στους ελεκτές δόμησης, ιδιωτική πολεοδόμηση και άλλα, που προώθησαν και υλοποίησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εντάσσεται στην πολιτική του λεγόμενου επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας, που στόχο έχει να διευκολύνει τη δράση του μεγάλου κεφαλαίου, ενώ αξιοποιεί τη μόνιμη υποστελέχωση των κρατικών υπηρεσιών που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα σχετικά προβλήματα. Επεκτείνεται ο θεσμός της διαιτησίας σε μεγάλες κατηγορίες έργων και συμβάσεων, με το κράτος ουσιαστικά να παραιτείται ακόμα και από τη δικαστική προστασία που παρήχε στον εαυτό του, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επιταχύνει τη συγκέντρωση των έργων σε μεγάλες επιχειρήσεις, εισάγοντας και σε μικρά έργα τα λεγόμενα μη οικονομικά κριτήρια, που σχετίζονται όμως με την οικονομική ισχύ των μεγαλοεπιχειρήσεων. Περιέχει ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη δράση των μεγάλων ομίλων στις κατασκευές, όπως την κατάργηση των επιμετρήσεων, τη δυνατότητα του αναδόχου να επαναχωρεί κλπ. Διευκολύνονται οι συμβάσεις με ομίλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια διεύρυνσης της λεγόμενης κοινής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προωθεί την αντιδραστική πολιτική της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, εισάγοντάς την ως κριτήριο στα έργα. Αυτή είναι η υποκρισία σας. Το νομοσχέδιο συνολικά έχει σωρία διατάξεων με στόχο να διευκολυθεί ο αντιδραστικός σχεδιασμός για την πράσινη ψηφιακή μετάβαση, σχεδιασμός κοινός για τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφιακές υποδομές και σχετικές συμβάσεις προωθούνται με ευκολία, ενώ η ψηφιοποίηση της διαδικασίας επιταχύνει γενικά την ψηφιακή μετάβαση του κράτους. Οι πράσινοι όροι εντάσσονται αρμονικά στην πράσινη κοινωνική συμφωνία, ενώ οι προβλέψεις για περιοχές Natura και για υλοποίηση έργων, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι σχεδόν φωτογραφικές για διάφορες υποδομές που απαιτεί το κοινό σχέδιο Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για βιομηχανοποίηση ολόκληρης της υπαίθρου με το πρόσχημα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης. Υποκρισία σας. Δεν διασφαλίζεται ο πλήρης ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος τόσο τμηματικά όσο και στο συνολικό έργο, και κυρίως δεν μπορούν να ελεγχθούν εκ των υστέρων οι αφανείς εργασίες, αφού αυτές θα έχουν επικαλυφθεί από άλλες. Αυτό δεν είναι μόνο έλλειμμα διαφάνειας, αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ίσως και άλλων προβλημάτων, όπως η κατασκευή στην Πειραϊκή της Νότιας Προβλήτας τουριστικού λιμανιού από το κινέζικο μονοπόλιο της Κόσκο, που έχει ξεσηκώσει τους κατοίκους, αφού καλούν το ΕΛΚΕΘΕ σε ελέγχους και δεν έρχεται, να ελέγξει δηλαδή τη σύσταση υλικών που χρησιμοποιούνται πριν αυτά καλυφτούν τελείως. Γιατί έχουν στοιχεία και φόβο για χρησιμοποίηση υλικών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση. Νομιμοποιείται λοιπόν τώρα τέτοιες καταστάσεις. Επίσης, οι εργολάβοι και οι ιδιώτες μελετητές θα καθορίζουν τις τιμές υλικών και εργασιών, τις προδιαγραφές των έργων με κίνδυνο την υπερκοστολόγηση, αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές στην κατασκευή. Κι όμως, είναι γνωστό από την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπήρχε διαπίστωση για τη χώρα μας, ότι στα έργα ΜΕΣΔΙΤ και κυρίως αυτοκινητόδρομοι, το κόστος ήταν αυξημένο κατά 65%. Τι σημαίνει αυτό? Μίζες και σαπίλα. Γιατί όμως προωθείτε αυτές τις αλλαγές?
Πρώτον, γιατί σε περίοδο κρίσης της καπιταλιστικής οικονομίας υπάρχει πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων και εσείς θέλετε να τις ενθαρρύνετε, με ένα πακέτο 72 περίπου δισεκατομμυρίων, με πόρους που προέρχονται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, λεφτά των λαών. Συνδεδεμένα με ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα καθορίζει τις μεταρρυθμιστικές και επενδυτικές προτεραιότητες έως το 2026 και εκεί δεν χωράει ούτε και στο παρόνομο σχέδιό σας η κάλυψη αναγκών της δημόσιας υγείας, της παιδείας. Αφού το κορονοϊό που θερίζει στην κυριολεξία το έχετε αγορεύσει αποκλειστικά σε ατομική υπόθεση και ευθύνη. Και δεύτερο, αντί να προβείτε σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου και με πλήρη δικαιώματα προσωπικού που χρειάζονται, αποδεκατίζετε δημόσιες υπηρεσίες και πυροβολείτε τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αρνείστε κι εσείς, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να προβείτε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερές σχέσεις εργασίας. Έχετε αποκηρύξει τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, προκειμένου να απαξιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και να έχετε άλοθη για εγχωρήσεις αρμοδιοτήτων τους ιδιώτες. Γι' αυτό προωθείτε ένα τερατούργημα, όπου ελεκτές και ελεγχόμενοι θα είναι αλληλοδιαπλεκόμενοι, ώστε να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στις απαιτήσεις κερδοφορίας των μεγάλων. Ταυτόχρονα, με τα άρθρα για το τεχνικό επιμελητήριο στοχεύεται στη διασφάλιση της διεύρυνσης της επιχειρηματικής λειτουργίας του ΤΕΕ και στην υλοποίηση του ενισχυμένου ρόλου του. Σε ό,τι αφορά τα 37 άρθρα του Υπουργείου Άμυνας, ανεξάρτητα με τον νόμο που καθορίζει τις προμήθειες στο χώρο άμυνας και ασφάλειας, ο εξυγχρονισμός έχει να κάνει με τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Οι προμήθειες είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις αναγκών και εξυπηρέτησης των επιχειρησιακών σχεδίων των υπεριαλιστικών μηχανισμών και συμφωνείτε όλοι σε αυτό. Βέβαια, υπάρχει η τουρκική προκλητικότητα σε Αιγαίο και Εύρο. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας δεκάδων νησιών του Αιγαίου, της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και λόγω της έντασης με την Τουρκία προβάλλεται η ανάγκη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και ότι αυτό πρέπει να γίνει με ευέλικτο, ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ωστόσο, οι εκφράσεις επιχειρησιακή αυτονομία των ενόπλων δυνάμεων η εγχώρια τεχνολογική βιομηχανική βάση είναι παραπλανητικές, αφού η πολιτική της κυβέρνησης είναι εισφορά στην απρόσκοπτη λειτουργία των συμμαχιών της, με ταυτόχρονη παράδοση της υπάρχουσας υποδομής της πολεμικής βιομηχανίας σε ιδιώτες επενδυτές. Με την ένταξή της στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών τους πλάνων και όχι στην άμυνα της χώρας, δηλαδή στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και για την απαξίωση της πολεμικής βιομηχανίας φέρνεται ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις και δεν είναι λίγες οι φορές που το Κομμουνιστικό Κόμμα το φέρνει στη Βουλή. Επιπλέον, διασυνδέεται η λειτουργία της αμυντικής πολεμικής βιομηχανίας με την πολιτική εθνικής άμυνας και την εθνική στρατιωτική στρατηγική, θα λέγαμε σχήμα οξύμορο, αφού η πολεμική βιομηχανία σταδιακά ιδιωτικοποιείται. Να θυμίσουμε την ΕΛΒΟ, την αφηγική βιομηχανία ή τη σταδιακή μετατροπή της ΕΑΒ σε αποκλειστικό υπερεργολάβο της Lockheed. Τελικά η διαδικασία προμηθειών και στις ένοπλες δυνάμεις έχει παρελθόν με σκοτεινά και μαύρα στοιχεία. Υπάρχουν χαρακτηριστικά γεγονότα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, απασχόλησαν τη δικαιοσύνη και συνδέονται με προμήθειες μεγάλες ή μικρότερες πολεμικού υλικού. Πάντα
Η κάθε επιχείρηση θέλει να πουλήσει με κάθε τρόπο. Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδεικνύεται ο βαθιά αντιδραστικός χαρακτήρας αυτών των ρυθμίσεων. Αποκαλύπτεται ότι η πολιτική προστασία σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως κατασταλτικός μηχανισμός και όχι για τις ανάγκες προστασίας του λαού. Είναι ενταγμένη στις επιταγές του κεφαλαίου των υπεριαλιστικών οργανισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ που μετέχει η χώρα και προωθείται ιδιωτικοποίηση. Οι προμήθειες, οι υπηρεσίες και τα έργα των προγραμμάτων δεν διαμορφώνονται λοιπόν με βάση τις ανάγκες προστασίας του λαού από την κάθε κυβέρνηση, αλλά λαμβάνεται υπόψη ο κατασταλτικός προσανατολισμός της που καθορίζεται και εγκρίνονται από το ΚΙΣΕΑ, ενώ η αρμόδια Διπουργική Επιτροπή για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας έχει μόνο εισηγητικό ρόλο. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι το ζήτημα δεν είναι πόσο καλά λειτουργεί η διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων, αλλά τι χρηματοδοτεί και με τι κριτήρια. Για μας, κριτήρια και προτεραιότητες είναι τα μεγάλα έργα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη που θα έχει επίκεντρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, στη βελτίωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας, το σεβασμό για το περιβάλλον, να διαμορφώνουν συνθήκες οικονομίας κλίμακος και όχι καταλύστευσης. Ποια από αυτά τα κριτήρια υλοποιούν τα δικά σας σχέδια? Και δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά συνολικά για τα σχέδια του καπιταλιστικού συστήματος και τις προτεραιότητες που έχει. Κανένα από αυτά τα κριτήρια δεν υπάρχουν σε όλο το νομοσχέδιο, αλλά και σε όλη την πολιτική σας. Θα ρωτήσει κανείς πώς θα γίνονται αυτά τα έργα για το λαό. Ναι, εμείς το λέμε καθαρά ότι τόσο η μελέτη, όσο και η κατασκευή και η συντήρηση των μεγάλων έργων πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους με κοινωνικοποιημένο τομέα κατασκευών που θα σέβεται το επιστημονικό επίπεδο των μηχανικών και με τη συνεχή μετεκπαίδευσή τους, αλλά και με χρησιμοποίηση άλλων κλάδων εργαζομένων, και δεν θα προσπαθεί να τους ξεζουμίσει με τα διάφορα μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών, με τις διάφορες συμβάσεις της μιας μέρας ή με το επικίνδυνο και ανθυγιεινό αντεργατικό πλουστάσιό σας που ενισχύουν την αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Είναι φανερό ότι στα στρατηγικά ζητήματα εμείς διαφωνούμε ριζικά με αυτό το νομοσχέδιο και γι' αυτό θα το καταψηφίσουμε επί της αρχής, αλλά και στα περισσότερα άρθρα. Και για τις προκλητικές τροπολογίες που καταθέσατε το βράδυ, θα τοποθετηθούμε αύριο.